εξάφωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραξαν 84 αξιόπινες πράξεις σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για διαρρήξεις οικειών και εταιρείας, ληστεία και προπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, Σερών, Χαλκιδικής, Καβάλας, Κιλκής, Δράμας, Πιερίας και Πέλλας. Στο πλαίσιο ερευνών αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και 4 εξ αυτών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Διαβατών και των Σερών. Η δράση τους ξεκινά τουλάχιστον από τα τέλη Οκτωβρίου 2022, ενώ η ηλία τους ανέρχεται στο ύψος των 200.000 ευρώ περίπου. Στην αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε πλήθος αξιόπινων πράξεων, οδήγησε η πολύμηνη τη συστηματική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Και πιο αναλυτικά μετέβαιναν σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με σκοπό τη διάρρηξη οικειών και την ακόλουθη αφαίρεση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων από το εσωτερικό τους. Χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης της εν λόγω εγκληματικής ομάδας αποτελούσαν η επιλογή αραιοκατοικημένων περιοχών και η λήψη μέτρων προστασίας, η χρήση οχημάτων με μεγάλη υποδύναμη, η μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούσαν, καθώς και η τοποθέτηση κλεμμένων ή πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, ώστε να αντιστοιχούν σε έτερα υπαρκτά αυτοκίνητα ίδιου τύπου, προκειμένου να παραπλανούν τις αστυνομικές αρχές. Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, καθώς και έτερων υπηρεσιών αστυνομικών διευθύνσεων της Βόρειας Ελλάδας, προέκυψε ότι στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητάς τους, τα προαναφερόμενα μέλη διέπραξαν 84 αξιόπινες πράξεις, ενώ η συνολική λία που αποκόμισαν εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον στο ύψος των 200.000 ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα διέπραξαν 64 διαρρήξεις οικειών, τελεσμένες και σε απόφυλα, και μία διάρρηξη εταιρείας, 18 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας και μία ληστεία. Ότι μέρος των αντικειμένων αναγνωρίστηκε από τους ιδιοκτήτες του και αποδιώθηκε σε αυτούς, ενώ ερευνόταν η νόμιμη κατοχή έφερε του κατασκευαστικού αντικειμένου.